Δόγμα της Αγίας. Πριν από πολλά χρόνια, πάνω από 7 χρόνια, 6-7 χρόνια, ζήτησαν τα παιδιά μου να πάμε στην Πάρο να προσκυνήσουμε την Παναγία, την Εγκατατεπελιανή, και να μείνουμε να φιλοξενηθούμε στο σπίτι του Παπαδημήτρη, του Διάκου και του Παπασταύρου και του Γεώργιου, που είναι τώρα με την Κατερίνα και μας ακούνε στην Πάρο. Εκεί λοιπόν είπαν τα παιδιά μου να κάνουν κάποια μπάνια, και αφού έγιναν κάποια μπάνια και φιλοξενηθήκαμε στο Λογαρά, εκεί κοντά στην παραλία είναι ένα σπίτι, το σπίτι δηλαδή το πατρικό του παππού, ο οποίος έχει μύθει, του Παπασταύρου, του Παπαδημήτρη και του Γιώργου, της γιαγιάς της Πινελόπης δηλαδή από την Πάρο. Έτσι λοιπόν μας φιλοξένησαν εκεί, ένα πολύ όμορφο εξοχικό σπίτι. Η Κατερίνα κάποια στιγμή έφυγε και παρέμεινα εγώ με την κόρη μου την Ειρήνη στο σπίτι για να κάνουμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε κάποια μπάνια, μια και το παιδί είχε ανάγκη να κάνει αρκετά μπάνια. Είχε ξεπεράσει ήδη μια ασθένεια την οποία θεράπευσε ο Τίμιος Σταυρός. Έτσι λοιπόν, σημερώματα της Αγίας Παρασκευής, σκεφτόμενος ότι θα πρέπει να αφήσω το παιδί, μικρό παιδί, ή να το πάρω μαζί μου στην κοντινότερη εκκλησία, να πάω να ανάψω έστω ένα κεράκι. Όμως προτίμησα και είπα, ας περιμένω, το βράδυ το έλεγα αυτό, να περιμένω να ξυπνήσει το ρηδάκι μου και να πάμε μαζί στην εκκλησία, γιατί μικρό παιδάκι έστω να ανάψει ένα κεράκι. Κοιμηθήκαμε το βράδυ 25 προς 26 κοιμηθήκαμε, και το πρωί σηκωθήκαμε σόι, ακέραιοι, χωρίς να μας έχουν σκοτώσει. Τι είχε γίνει εκείνο το διάστημα, τις μέρες εκείνες? Έμπαιναν κλέφτες μέσα στα σπίτια και έπαιρναν ό,τι έβρισκαν, αλλά είχαν τραυματίσει και ανθρώπους πολλούς. Έτσι λοιπόν τα ξημερώματα, περίπου, ενώ είχαμε κλειδώσει και την πόρτα της κουζίνας και την κυρία είσοδο και όλες τις πόρτες του σπιτιού, είχαμε αφήσει ένα πολύ στενό παραθυράκι που δύσκολα μπαίνει κάποιος, της τουαλέτας δηλαδή. Η Ειρήνη εκείνη τη στιγμή, λες και τη φώτισε ο Θεός, είχε ξυπνήσει. Κάτι φαίνεται θα έβλεπε, ποιος ξέρει, και άκουσε δυνατούς κρότους, ενώ εγώ κοιμόμουνα και δεν άκουσα τίποτα, και βλέπει κάποια σκιέ στην πλευρά της τουαλέτας. Φανταστείτε ότι είναι ένα στενόμαυρο σπίτι, η κρεβατοκάμερα πάνω, η τουαλετίτσα, ένας διάδρομος, ο καναπές που κοιμόμουν εδώ στη δεξιά πλευρά, και μπαίνοντας μια μεγάλη κουζίνα μαζί με το σαλονάκι. Έτσι λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ακούγοντας θόρυβο Ειρήνη, το έστικτό της λειτουργήσε αμέσως και μπαίνει κάτω από το κρεβάτι, την κρεβατοκάμερα δηλαδή, και βλέπει τρεις φιγούρες να μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Περνάνε από πάνω μου, με κοιτάζουν, ο ένας είχε ένα ρόπαλο, ο άλλος ένα μαχαίρι και ο άλλος ένα σπρέι. Εκείνη τη στιγμή πέρασαν από πάνω μου και βλέπει η Ειρήνη τα πόδια τους εκείνη τη στιγμή να περπατάνε και να έρχονται κατά πάνω μου. Αφού κοίταξαν προς την πλευρά της κρεβατοκάμερας, ήταν ότι δεν υπήρχε κανένα πάνω στο κρεβάτι, και τους φώτισε ο Θεός να μην σκύψουν το πρόσωπό του, τα μάτια τους, και να κοιτάξουν κάτω από το κρεβάτι.
στάθηκαν από πάνω και ήταν, όπως μου είπε, ο ένας έτοιμος με το μαχαίρι, ο άλλος με το ρόπαλο και ο άλλος με κάποιο σπρέι. Και εκείνη τη στιγμή φαίνεται να τους φώτισε η χάρη του Τιμίου Σταυρού και της Αγίας Παρασκευής. Μου έριξαν σπρέι αντί να με μαχαιρώσουν και κατευθύνθηκαν προς την κουζίνα, πήραν λάπτο, πήραν χρήματα, κάποιες οικονομίες που ήθελα να βοηθήσω εκεί κάποιους ανθρώπους. Πήραν ό,τι υπήρχε ηλεκτρονικό, πήραν τα κινητά, άνοιξαν την πόρτα της κουζίνας και σαν κύριοι έφυγαν από το σπίτι. Σηκώθηκα το πρωί, λίγο καθυστερημένος, ναρκωμένος, ζαλισμένος, λέω, κοιμήθηκα μάλλον πάρα πολύ, ήμουνα κουρασμένος το βράδυ, έτσι έβαλα με το μυαλό μου, και όταν σηκώθηκα, κρατήθηκα αρκετά για να μην πέσω. Λέω, κύριε, λέει, σε μάλλον πυρετό τίποτα κάπου, αρρώστησα. Κατευθύνθηκα προς την κουζίνα και εκείνη τη στιγμή, όπως κατευθύνθηκα, κοιτάζω να δω πού είναι η Ειρήνη. Και η Ειρήνη ήταν στο κρεβάτι, σκεπασμένη, Ιούλιος μήνας, με σεντόνι και κουβέρτα και να τρέμει. «Τι έχεις, παιδί μου?» Δεν μπορούσα να μιλήσει. Κατευθύνθηκα προς την κουζίνα και βλέπω ότι έλειπαν το λάπτο, ρολόγια, κινητά, οτιδήποτε είχαμε. Τότε το πιάσα το παιδί μου αγκαλιά και της λέω, «Μη φοβάσαι, ήταν εδώ ο Τίμιος Σταυρός και η Αγία Παρασκευούλα και μας προστάτευσε, παιδί μου». Τότε την πήρα σιγά σιγά, της έκανα αστείο και όταν ήρθε στην κουζίνα, τότε άρχισε να μου λέει και να μου εξιστορεί ό,τι ακριβώς είχε συμβεί. Καλέσαμε την αστυνομία, πήρε τα αποτυπώματα και ο αστυνομικός εκείνη τη στιγμή μας είπε ότι όλο το διάστημα στην Πάρο γίνονται πολλές κλεψιές, μπαίνουν μέσα και κλέβουν τα πάντα και όποιον βρίσκουν και τους αντιστέκεται τον καρφώνουν ή τον χτυπούν. Και εκείνο το διάστημα είχαν τραυματιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Έτσι σηκώθηκαμε, δεν μπορούσαμε να πάμε στην εκκλησία, αλλά τάξαμε στην Αγία Παρασκευή να την τιμούμε κάθε φορά, να της ανάβουμε ένα κεράκι, να της κάνουμε μία αρχοκλασία όπως και σήμερα και να την ευχαριστούμε για αυτό το τεράστιο θαύμα, διότι θα μπορούσα να μην μου είχαν δείξει σπρέι, αλλά να είχαν πάρει το μαχαίρι ή το ρόπαλο και να με είχαν χτυπήσει, όπως έκανα στο ακριβώς δίπλα σπίτι, που δεν κοίταξαν να ρίξουν σπρέι, αλλά πήραν το ρόπαλο, του έριξαν μία πλευρά στο κεφάλι, του μάτωσαν το κεφάλι και του έριξαν και κάποια καρφώματα με το μαχαίρι στο σώμα και τον έδρεναν στο νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα θαύμα για μένα της Αγίας Παρασκευής, για να μου θυμίζει ότι είναι συνέχεια και συνέχεια η προστάτευση μαζί με όλους τους Αγίους και τον Άγιο Δημήτριο. Και τελειώνοντας, κάτι που δεν το ξέρει κανένας, μα κανένας άνθρωπος, για τον Τίμιο Σταυρό. Ο Τίμιος Σταυρός έχει τη χάρη, Πάτερ Σπυρίδου, και την ευλογία και της Αγίας Παρασκευής. Σαν την ημέρα της Αγίας Παρασκευής, όταν ήταν ο Τίμιος Σταυρός, έτσι απλά στο σπιτίκι του, στο τραπέζι, και άνοιξα τον Τίμιο Σταυρό, είδα τον Τίμιο Σταυρό να τρέχει ασταμάτητα μύρο. Και μύρο εφοδιαστό, που δεν ήξερα τι μύρο ήταν, του Τιμίου Σταυρού ή το μύρο της Αγίας Παρασκευής. Όμως έτυχε ο Τίμιος Σταυρός να μυροβλήσει την ημέρα της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονος. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα.